Αφγανοί και Ιρανοί, έχετε ίσως διαβάσει από τις αντιδράσεις που και οι πρόσφυγες έχουν απέναντι στις συνθήκες. Είναι χώροι, ο χώρος των αφήξεων, παράδειγμα, δεν εξαερίζεται. Κάποιοι λένε πάνω σε κουβέρτες στο πάτωμα, κάποιοι άλλοι έχουν στήσει και σκηνές. Και είναι η μία σε επαφή με την άλλη. Αυτός ο χώρος θεωρητικά είναι υπό την αιγίδα και την ευθύνη της κυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, είναι ο χώρος που σημειώθηκε και το περιστατικό με το θάνατο της κοπελίας των 17 χρόνων. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρημνα ούτε για την ενημέρωση των προσφύγων για τα δικαιώματά τους, ούτε δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις ασύλου, ενώ είναι ο χώρος που υποτίθεται όπως άλλοι χώροι, όταν είναι υπό την ευθύνη της κυβέρνησης, θα υπήρχε ευχέρεια, γιατί έτσι διαφήμισαν στο φυλάδο που έβγαλαν πριν από μισό μήνα και το κουτσομοίρασαν σε κάποιους πρόσφυγες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουν αιτήσεις ασύλου. Είναι ένας χώρος που έχει αναλάβει τη σύντηση μία ΜΚΟ, το φαγητό είναι άθλιο και υπάρχουν καταγγελίες. Είναι συγκεκριμένο το περιστατικό, έχει καταγγελίες από ανθρώπους που μέσα δουλεύουν για να βοηθούν τους πρόσφυγες. Όταν μοιράζεται το φαγητό στην αίθουσα αφήξεων, 100 πρόσφυγες δεν είναι, επειδή δεν είναι σε μία κατάσταση, δεν τους δίνει το φαγητό, τους αφήνει να πεινάνε. Ενώ το φαγητό και οι μερίδες περισσεύουν. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση δηλαδή και με αυτούς τους ανθρώπους. Απαγορεύεται να μοιραστεί το φαγητό. Υπάρχουν καταστάσεις, δίστες, ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που καταγράφουν ότι ζουν μέσα, παρόλα αυτά δεν τους δίνεται φαγητό. Πιθανόν επειδή έχει λήξει η διαμονή τους, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως περιμένουν στην ουρά και όταν φτάσει η σειρά τους, τους λένε ότι δεν είσαι στην κατάσταση. Και κάποιοι που είναι στη λίστα είναι περασμένοι με κόκκινο και πάλι δεν τους δίνεται φαγητό. Κυρία Τσέκου, ήταν σε εσάς. Κυρία Τσέκου. Όχι, κυρία Στάφου, ήταν σε εσάς. Δεν ξέρω αυτό το όνομα, εγώ δεν ξέρω τα ονόματα. Υπάρχουν πάντως ονόματα, όμως μια σε μικρό κλίσσα που καταγγέλνουμε ότι έχει τέτοια αυταρχική συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες. Μας είπαν ότι αυτή η πρόσφυγη είναι από εσάς. Ενώ εκεί έχει στηθεί ένας συντονισμός και εκφράσει την αλληλεγγύη του αντίστοιχος τοπικός όμως με σωματεία και συλλογικότητες της περιοχής αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στα νότια. Είχαμε πάει παλιότερα να κάνουμε μοίρασμα ανακοίνωση και μάλιστα από κάποιους που είναι προφανώς σε επαφή με την κυβέρνηση. Καλέστηκε περιπολικό και εμποδίστηκε το μοίρασμα της ανακοίνωσης της πρόσφυγης. Το ίδιο περιστατικό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε κινητοποιήσει και καταλήξαμε εκεί. Πάλι εμποδίστηκε το να μπούμε να μοιράσουμε ανακοινώσεις μας στις πρόσφυγες και να τους μιλήσουμε. Απευθυνθήκαμε μόνο σε κάποιους πρόσφυγες που ήταν εκείνη τη στιγμή έξω από τις εγκαταστάσεις για τα δικαιώματά τους. Μας κατήγγειλαν ότι την άλλη μέρα τους λέγανε ότι θα πάνε πούλμα να τους πάρουν, να τους μεταφέρουν και πράγματι έγινε για κάποιους ένα μέρος κοντά. Αυτοί δεν το λέγανε μορφή καταγγελίας, αλλά λέγανε ότι θα μας πάνε κάπου κοντά. Πού το κοντά, τελικά ήταν η Μαλακάσα το κοντά. Σε μάθημα. Αυτό, ναι, αυτό ήταν το κοντά. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα από την περιοχή και τους κατοίκους και τα σωματεία της γειτονιάς των νοτίων, των γειτονιών, υπάρχει αναντίστοιχη στάση των δημάρχων. Το πρόβλημά τους είναι να αδειάσει γρήγορα ο χώρος, όχι να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, αλλά να αδειάσει γρήγορα ο χώρος για να προχωρήσουν τα σχέδια του Λάτσι για μια Αθηναϊκή Ριβιέρα στην περιοχή. Δεν τους απασχολεί καθόλου το ότι άνθρωποι τόσο καιρό δεν έχουν ζεστό νερό, αναγκάζονται να πηγαίνουν στη θάλασσα για να κάνουν μπάνιο ή να πλένουν τα ρούχα τους. Δεν υπάρχει ούτε σε κανονική ροή το τρεχούμενο νερό για να μπορούν να πιούν ή να πλύνουν πράγματα. Και το χαρακτηριστικό είναι η σημερινή δήλωση του Δημάρχου του Ελληνικού, του τωρινού Δημάρχου, που είπε ότι κοιτάξτε πόσο πρόβλημα είναι για μας η παρουσία των προσφύγων. Αναγκαστήκαμε ενώ δεν μαζεύαμε τα σκουπίδια στην γειτονιά μας και την υπόλοιπη περιοχή να έχουμε συνεργεία να καθαρίζουμε τους χώρους τις μέρες του Πάσχα εκεί. Να έχουμε συνεργεία καθαριότητας. Προσπαθούν να δημιουργήσουν δηλαδή ότι είναι βάρος οι πρόσφυγες, γιατί υπάρχει ανάγκη και να στέλνει ένα κορματοφόρο ο Δήμος για να μαζεύει τα σκουπίδια. Αυτή είναι η κατάσταση και νομίζω ότι είναι ενδεικτική, ας πούμε, τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε από τη δική μας τη μεριά.